Τα κρυπτονομίσματα συνεχίζουν την πτωτική πορεία των τελευταίων μηνών. Ανθρώποι που αγόρασαν bitcoin σχεδόν στις 69.000 δολάρια τον Αύριο του 2021, τέλη Ιουνίου το είδα να φτάνει κάτω από τις 19.000 δολάρια. That must have hurt. Ο πυρετό του χρυσού που αφορά τα κρυπτονομίσματα έχει φρενάρει, έστω προσωρινά. Όμω, οι απάτες που αφορούν κρυπτονομίσματα είναι περισσότερε και πιο επικίνδυνες παραποτέ. Για την ακρίβεια, τώρα είναι ακόμη πιο επικίνδυνε από ό,τι στο παρελθόν. Γεια χαρά σε όλου, είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι. Ο παρουσιαστή που για άλλη μια φορά θα σου χαλάσει το πάρτι. Το μεταφορικό πάρτι των κρυπτονομισμάτων. Γιατί κανεί ποτέ δεν τον προσκαλεί σε κυριολεκτικό πάρτι. Αν τον προσκαλούσαν, θα το χάλαγε και εκείνο. Μόνο με την παρουσία του. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα βασικότερα είδη απάτη που βασίζονται στα κρυπτονομίσματα. Καθώ και τι ενέργειε που πρέπει να ακολουθήσουμε για να προστατευτούμε. Αυτή η νέα σειρά βίντεο Security Steps είναι μια προσφορά τη Asset. Εκτό από τη χορηγία τη, η Asset πρόσφερε και την τεχνογνωσία τη όσον αφορά τι πληροφορίε που αναφέρουμε. Τα επεισόδια αυτή τη σειρά θα προβάλλονται κάθε δύο εβδομάδε. Κάθε Δευτέρα Πέμπτη, εναλλάξουμε τη σειρά Facebook. Η ESET, παγκόσμια πρωτοπόρο στην τομέα τη κυβερνοασφάλεια, ιδρύθηκε το 1987. Έκτοτε προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα πολυβραβευμένων λύσεων ασφαλεία για καταναλωτέ και επιχειρήσει. Τα προϊόντα τη εταιρεία καλύπτουν από desktop και mobile security μέχρι server security, κρυπτογράφηση δεδομένων και πιστοποίηση διπλού παράγοντα, μεταξύ άλλων. Για περισσότερε πληροφορίε, στην περιγραφή θα βρείτε την ιστοσελίδα τη ΕΣΔΕΛΑΣ. Καθώ και τα social media τη εταιρεία ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νεότερη απειλή και με ανακτήμητε συμβουλέ για την ηλεκτρονική ασφάλεια. <Κι> Γιατί αυξάνονται οι απάτε με κρυπτονομίσματα. <Κι> το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Οι άνθρωποι που σχεδιάζουν και εκτελούν κάθε είδου απάτε είναι κυριολεκτικά η δουλειά του. Δεν το κάνουν από χόμπι. Κάθε μέρα, κάθε ώρα που εντό εισαγωγικών εργάζονται, σκέφτονται νέου τρόπου για να εξαπατήσουν τα υποψήφια θύματα του και θα εκμεταλλευτούν κάθε νεότερη εξέλιξη τη τεχνολογία για τον σκοπό του. Δυστυχώ, τα κρυπτονομίσματα διαθέτουν ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφο για απάτε. Αρχικά, είτε η ισοτιμία του ανεβαίνει είτε πέφτει, τα κρυπτο βρίσκονται τακτικά στην επικαιρότητα. Τόσο στα social media, όσο και στα συμβατικά ειδησιογραφικά μέσα. Όλο και περισσότερο κόσμο μαθαίνει, ενδιαφέρεται και σκέφτεται ίσω να επενδύσει τα κρυπτο. Ακόμα και τώρα πέφτει η αγορά, πολλοί κόσμοι θα ενδιαφερθεί να αγοράσει. Πιστεύοντα πω η ισοτιμία θα ξανανεύει και πιθανώ να ξεπεράσει τα προηγούμενα υψηλά. Αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον ανεβάζει αντίστοιχα και τον αριθμό των υποψηφίων θυμάτων. Ύστερα, η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου λειτουργεί απόλυτα υπέρ των απαταιώνων. Σε τραπεζικέ απάτε, αν το θύμα κινηθεί εγκαίρω, η τράπεζα του απαταιώνα μπορεί να παγώσει το λογαριασμό και ενδεχομένω να επιστρέψει το ποσό τη εξαπάτηση. Σε όλα σχεδόν τα κρυπτονομίσματα δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη δικλίδα ασφαλεία δεν υφίσταται πάγωμα λογαριασμού. Οι συναλλαγέ είναι οριστικέ και κανένα τρίτο δεν μπορεί να τι αντιστρέψει. Επίση, τα κρυπτονομίσματα είναι κάτι σχετικά νέο, εξωτικό και βασισμένο σε τεχνολογίε που ο μέσο άνθρωπο δεν κατανοεί. Σε ορισμένου ανθρώπου, αυτό του κάνει να χάσουν κάθε κριτική και λογική σκέψη. Όπω, α πούμε, όταν μια κρυπτοεταιρεία υπόσχεται ετήσιο επιτόκιο 20 ή και 40% το χρόνο. Ή κάποιο social media που του χακάναν τον λογαριασμό Υπόσχετο πω ό,τι ποσό του στέλνει σε bitcoin θα σου το επιστρέψει στο διπλάσιο. Πολύ περισσότερο κόσμο την πατάει στι τέτοιε απάτε όταν αναφέρουν κρυπτονομίσματα παρά αν είχαν να κάνουν με συμβατικό συνάλλαγμα. Δυστυχώ, στην πράξη οι απάτε έχουν αποδειχτεί εξαιρετικά κερδοφόρε για του επιτίδιου. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ, το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι τον Μάιο του 2021, Αμερικανοί πολίτε έχασαν περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια σε απάτε με κρυπτονομίσματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανική αστυνομία ισχυρίζεται πω στου πρώτου 9 μήνε του 2021 τα θύματα από κρυπτοαπάτε έχασαν πάνω από 146 εκατομμύρια λίρε. Δηλαδή περίπου 172 εκατομμύρια ευρώ. Α μιλήσουμε όμω πιο συγκεκριμένα για τα σημαντικότερα ίδια απάτη που βασίζονται στα κρυπτονομίσματα. Οι πιο συνηθισμένε απάτη με κρυπτονομίσματα. Ο πρώτο μεγάλο κίνδυνο που αφορά τα κρυπτονομίσματα είναι για του ανθρώπου που τα κρατάνε σε κάποιο online πορτοφόλι, σε κάποιο ανταλλακτήριο. Τα ανταλλακτήρια χακάρονται όλη την ώρα η Λία μπορεί να φτάσει τι εκατοντάδε εκατομμύρια δολάρια. Αυτό συνέβη με το χακάρισμα του CoinCheck του 2018, που κλάπηκαν νομίσματα από το Alcoin NEM αξία 534 εκατομμυρίων δολαρίων. Αντίστοιχα, στο χακάρισμα του Poly Network του 2021, κλάπηκαν πολλαπλά διαφορετικά κρυπτονομίσματα αξία 610 εκατομμυρίων δολαρίων. Προσωρινά όμω, γιατί ο hacker κατέληξε να επιστρέψει. Για αναλυτικέ πληροφορίε για τι 6 σημεία χειρότερε κρυπτονομισμάτων, Δε το βίντεό μα τη σειρά Γνώριζε Όμω. Το χειρότερο με αυτέ τι μαζικέ κλοπέ ήταν πω δεν είχαν να κάνουν με το πόσο ισχυρό ήταν το password που είχε το κάθε θύμα στο λογαριασμό του. Οι hacker εκμεταλλεύτηκαν κενά ασφαλεία στα συστήματα των ανταλλακτηρίων. Τα θύματα ήταν εντελώ ανυπεράσπιστα. Τα καλά νέα είναι πω σε ορισμένε περιπτώσει, όπω το χακάρισμα του Nice Hash, η εταιρεία κατάφερε μετά από μερικά χρόνια να επιστρέψει τα χρήματα στου ιδιοκτήτε του. Αυτό όμω προφανώ δεν συμβαίνει σε όλε τι περιπτώσει. Γενικά πάντω, το να έχουμε τα κρυπτονομίσματα σε ένα offline hardware portfolio, είναι πολύ πιο ασφαλέ από οποιοδήποτε ανταλλακτήριο. Αρκεί φυσικά να μην ξεχάσουμε τον κωδικό. Στην οποία περίπτωση δεν μπορεί να μα βρεθεί κανεί. Άνθρωποι έχουν χάσει μεγάλα ποσά σε κρυπτονομίσματα έτσι. Μία πολύ δημοφιλή απάτη είναι τα σχήματα Ponzi που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα. Αν δεν γνωρίζει την ορολογία, Ponzi είναι μία δίθεν επένδυση που υπόσχεται παράλογο μεγάλη και σίγουρη επιστροφή. Με τα κρυπτονομίσματα, αυτέ οι μεγάλε επιστροφέ όπω 20 ή 40% το χρόνο, δεν δικαιολογούνται μέσω αναξήγητη μαγική τεχνολογία και αλγορίθμων. Στην πράξη, οι παλαιότεροι επενδυτέ πληρώνουν τα δίθεν κέρδη του από τα χρήματα που επενδύουν οι νεότεροι, μέχρι που το όλο σχήμα αναπόφευκτα θα καταρρεύσει. Αυτοί που το ξεκίνησαν θα έχουν κερδίσει εκατομμύρια και οι περισσότεροι που συμμετείχαν θα έχουν χάσει ό,τι έβαλαν. Το είδαμε να συμβαίνει στο BitConnect. Το είδαμε στο Anchor Protocol των Terra Labs. Το είδαμε στη WinMedia. Και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε και στο μέλλον. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι καινούργια κρυπτονομίσματα που συχνά υπόσχονται πω θα είναι το νέο Bitcoin ή έστω το νέο Dogecoin. Σε αρκετέ περιπτώσει, απαταιώνε έχουν φτιάξει ένα νόμισμα και το διαφημίζουν σαν την επόμενη μεγάλη επιτυχία. Μόλι φουσκώσει αρκετά η τιμή του, ξεπουλάνε τα πάντα και φεύγουν με τα κέρδη. Και όλοι οι υπόλοιποι που είχαν αγοράσει μένουν με πρακτικά άχρηστα νομίσματα. Ένα σχετικά πρόσφατο παράδειγμα είναι το κρυπτονόμισμα που ήταν υποτίθεται εμπνευσμένο από το Squid Game. Βγήκε σύντομα αφού η Κορεάτικη σειρά γνώρισε τρομερή επιτυχία. Υποτίθεται πω το συγκεκριμένο νόμισμα θα είχε χρήση σε διάφορα online παιχνίδια, μέσα από τα οποία θα μπορούσε να κερδίσει χρήματα σε κρύπτο. Τελικά όμω αποτέθηκε απάτη, και οι δημιουργοί του φαίνονται να έκλεψαν σχεδόν 34 εκατομμύρια δολάρια. Μία ανησυχητικά αποτελεσματική απάτη είναι η δίθεν σύνδεση των νομισμάτων με τα ανώματα γνωστών δισεκατομμυριούχων, πολιτικών ή ανθρώπων στον χώρο τη τεχνολογία. Η σύνδεση αυτή μπορεί να γίνει με πολλού τρόπου έχουμε δει κανάλια στο YouTube με δεκάδε ή εκατοντάδε χιλιάδε συνδρομητέ να χακάρονται και να αλλάζουν όνομα. Παριστάνοντα πω είναι ένα γνωστό ειδησιογραφικό μέσο. Στη συνέχεια, ανεβάζουν πραγματικά βίντεο συνεντεύξεων με ανθρώπου όπω ο Jack Ma ή ο Steve Wozniak. Στην περιγραφή, υποστηρίζουν πω αν στείλει χρήματα σε bitcoin σε ένα πορτοφόλι που υποτίθεται ανήκει στο διάσημο άτομο, θα σου επιστρέψει το ποσό διπλάσιο. Μία αντίστοιχη απάτη είχε τρέξει στο Twitter. Στην προκειμένη περίπτωση όμω, από πραγματικού λογαριασμού, ανθρώπων όπω ο Elon Musk, ο Τζο Biden, ο Barack Obama, ο Warren Buffett και πάνω από 100 άλλε σημαντικές προσωπικότητες. Ο hacker είχε εκμεταλλευτεί ένα κενό ασφαλή του Twitter, το οποίο του έδινε τον πλήρη έλεγχο σε οποιοδήποτε λογαριασμό. Σε αυτούς τους μεγάλους λογαριασμούς με του δεκάδες εκατομμύρια followers, δημοσίευσε ένα μήνυμα του στυλ, στείλε χρήμα σε bitcoin και τους επιστρέψε τα διπλά. Όταν τελικά συνελήφθη, υπολογίζεται πως απέσπασε πάνω από 100.000 δολάρια σε bitcoin. Ένα email απάτη που έχει τύχει να έρθει και σε εμένα ισχυρίζεται πω έχω ένα αριθμό bitcoin σε ένα άγνωστο ανταλλακτήριο. Το email περιλαμβάνει το όνομα χρήστη και τον κωδικό. Η σελίδα που αναφέρουν υπάρχει και το όνομα χρήστη και ο κωδικό λειτουργούν. Όμω, με κάποια πρόφαση, όπω οι επιβεβαίω του λογαριασμού, μου ζητάνε να πληρώσω κάποιο ποσό πριν να αποκτήσω πρόσβαση στα δίθεν bitcoin. Προφανώ, η όλη στο σελίδα είναι ένα ψεύτικο ανταλλακτήριο. Όποιο ξεγελαστεί στο να στείλει χρήματα και απλά θα καταλήξουν στέψει των απαταιών. Μία άλλη απάτη που μπορεί να αποδεχτεί πραγματικά καταστροφική έχει να κάνει με πλαστέ εφαρμογή κινητού, που αισθάνονται πω ανήκουν σε γνωστά ανταλλακτήρια ή γνωστά online πορτοφόλια. Αν ο χρήστη ξεγελαστεί, κατεβάσει την ψεύτικη εφαρμογή και βάλει τα στοιχεία του, ουσιαστικά έχει δώσει στου hacker την πλήρη πρόσβαση στον αντίστοιχο λογαριασμό. Δυστυχώ, αυτέ οι πλαστέ εφαρμογέ εμφανίζονται μαζικά ακόμα και εντό του Play Store. Μέχρι να τι εντοπίσει και τι αφαιρέσει η Google, μπορεί να είναι πολύ άργα. Το πιο ασφαλέ είναι να μην κάνουμε καθόλου αναζήτηση εφαρμογή μέσω του Play Store. Να πάμε μέσω τη επίσημη ιστοσελίδα του ανταλλακτηρίου στο σύνδεσμο με την επίσημη εφαρμογή. Ένα είδο απάτη τύπου Pump and Dump έχει καταφέρει να ξεγελάσει μέχρι και επαγγελματίε δημοσιογράφου. Οι επιτίδοι έχουν στείλει στι ιστοσελίδε δελτία τύπου τα οποία ισχύουν το εξή. Μεγάλε αλυσίδε καταστημάτων όπω το Walmart, το Kroger ή ακόμη και το Amazon θα ξεκινήσουν να δέχονται συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα ω μέσο πληρωμή. Ορισμένοι δημοσιογράφοι δεν το ψάχνουν παραπάνω και δημοσιεύουν αυτέ τι δύο όπω είναι. Καταλήγουν άθελά του να προξενήσουν τόρο που αυξάνει την τιμή των κρυπτονομισμάτων που αναφέρονται. Αυτό είναι φυσικά ο σκοπό των απαταιώνων. Να ανέβει η τιμή ώστε να πουλήσουν με μεγαλύτερο κέρδο. Τέλο, θα συναντήσουμε τον παλιό μα γνωστό, το phishing. Πριν τα κρυπτονομίσματα το ηλεκτρονικό ψάρεμα ξεκινούσε με ένα email που παρέστανε πω ήταν από την τράπεζά μα. Αν κάναμε το λάθο να κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο που περιείχε, μα οδηγούσε σε ένα site πανομοιότυπο με αυτό τη τράπεζα. Όμω το site βρισκόταν στο server των απαταιών. Βάζοντα τα στοιχεία μα, ουσιαστικά τα είχαμε δώσει στου απαταιώνε. Στα κρυπτονομίσματα, η απάτη αυτή λειτουργεί ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί το email να ισχυρίζεται πω είναι από κάποιο γνωστό ανταλλακτήριο, την Binance ή την Coinbase. Και πάντοτε ο σύνδεσμο θα οδηγεί σε ένα site που θα φαίνεται όμοιο, θα είναι όμω στο των απαταιώνων. Μία από τι καλύτερε συμβουλέ που έχω ακούσει όσον αφορά την ηλεκτρονική ασφάλεια είναι το να μην κάνω ποτέ κλικ σε συνδέσμου στο email, όταν μπορώ να το αποφύγω. Αν η τράπεζα του το ανταλλακτήριο έχει οποιοδήποτε πραγματικό πρόβλημα, θα το δω ανοίγοντα ένα browser και μπαίνοντα χειροκίνητο στο λογαριασμό μου, χωρί το σύνδεσμο του email. <Τι>, τι μπορώ να κάνω για να προστατευτώ. <Τι> το καλύτερο όπλο για να αποφύγουμε να πέσουμε θύμα στι απάτε είναι η καχυποψία. Συχνά μπορεί να λάβουμε κάποιο email ή μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα από κάποιο άγνωστο που μα υπόσχεται χρήματα μέσω επενδύσεων στα κρυπτονομίσματα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, χωρί εξαίρεση, κάνουμε αναφορά στον επιθύμητο και διαγράφουμε το μήνυμα. Κοινή λογική. Αν κάποιο είναι τόσο τρομερό επενδυτή, ώστε να έχει την εγκυημένη επιτυχία που μα υπόσχεται, γιατί να ψάχνει να email και τα social, γιατί να μην επενδύσει τα δικά του λεφτά και να μην κρατήσει όλα τα κέρδη. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Γενικά, προσέχουμε πάρα πολύ αν κάτι φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό. Θυμηθείτε πω ο Μπέρνι Μέιντοφ πέθανε στη φυλακή επειδή υποσχόταν σταθερή απόδοση στι επενδύσει 10% το χρόνο. Τα κρυπτονομίσματα δεν μπορούν μαγικά να υπόσχονται 20 ή 40% το χρόνο. Δεν δίνουμε ποτέ τα προσωπικά μα στοιχεία σε ανθρώπου οι οποίοι επικοινωνήσαν μαζί μα απροσδόκητα μέσω email ή κοινωνικών δικτύων. Για του απαταιώνε, τα προσωπικά μα στοιχεία μπορούν να έχουν εξίσου μεγάλη αξία με τα χρήματά μα. Σε ορισμένε περιπτώσει, οι απαταιώνε έχουν καταλήξει στο να εκβιάζουν θύματα με βάση τα προσωπικά του στοιχεία, για ποσά που φτάνουν τι εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ. Είμαστε εξαιρετικά καχύποπτοι αν κάποιο φίλο, γνωστό ή συγγενή μα επικοινωνήσει ξαφνικά μέσω στο μήνυμα στα social media πω χρειάζεται χρήματα για κάποια προσδόκητη ανάγκη. Συχνά σε τέτοιε περιπτώσει έχει χακαριστεί ο λογαριασμό του γνωστού μα και το θύμα το στέλνει επιτίδιο. Αν λάβουμε κάποιο τέτοιο μήνυμα, πάντοτε επικοινωνούμε με κάποια άλλη μέθοδο με τον φίλο του γνωστό μα. Αν μη τι άλλο, για να την ενημερώσουν πω έχει χακαριστεί. Και πω ίσω θα πρέπει να βάλει κάποιο υψηλή ποιότητα λογισμικό, αν τα στον υπολογιστή του. Και φυσικά φροντίζουμε να έχουμε και στο δικό μα υπολογιστή ένα υψηλή ποιότητα anti-malware. Τα καλύτερα προγράμματα του είδου μπορούν να μα προφυλάξουν ακόμα και από το phishing, πετώντα προειδοποιητικό μήνυμα με το που έχουμε μπει σε λίγο των απαταιώνων. Εσά, ποια είναι η όψη σα, Έχετε άλλε συμβουλέ για όποιον θέλει να αποφύγει να πέσει θύμα με κρυπτονομίσματα, Γνωρίζετε κάποιον που όντω να έπεσε ένα φίλο σα δεν το ξέρουμε είναι από το χωριό? Γράψτε μα στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, θα μπορούσε να υπόσχεσαι επιτόκιο 50% το χρόνο και πάλι κάνεις δεν θα τη εμπιστευόταν. Μόνο από τη φάτσα σου. Και από τη μυρωδιά. Ναι, στη δική σου περίπτωση η μυρωδιά φαίνεται και μέσα από την οθόνη. Ο αέρα κυματίζει από τη δυσοδεία. Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.